Και από την ανάπτυξη της Θεσσαλίας και όχι μόνο που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συνέδριο να έρθουμε εδώ στην Αττική και να μιλήσουμε για την ανάπτυξη του Χαϊδαρίου που και αυτή ίσως πιθανότατα να είναι αρκετά σημαντική. Να μιλήσουμε για μια προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή να πάρει στα χέρια της εκεί μια περιοχή στο Σκαραμαγκά που μπορεί να την αξιοποιήσει μάλλον λίγο καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Μιλώντας για Σκαραμαγκά, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και η πιο ωραία περιοχή της Αττικής. Μπορεί να γίνει όμως, φαντάζομαι ότι αυτό έχει στο μυαλό του ο Δήμαρχος, ο κύριος Σελέκος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλή σας μέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Τι προσπαθείτε να κάνετε εκεί, τι βλέπω ότι θέλετε να αναπτυχθείτε προς τη θάλασσα. Ναι, βέβαια να πω ότι η παραλία του Σκαραμαγκά ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ήταν παλιά, δεν ξέρω αν είναι τώρα. Η έξοδος τουλάχιστον της Δυτικής Αττικής, να μην πω όλο του Λεκανοπηδίου, στη θάλασσα. Ακριβώς. Παλιότερα. Mm-hmm. Τώρα απλά είναι μια εργοστασιακή ζώνη. Τώρα είναι μια εργοστασιακή ζώνη. Εμείς διεκδικούμε αυτή η ζώνη, η οποία σήμερα δεν χρησιμοποιείται. Mm-hmm. Σήμερα στεγάζει το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων του Σκαραμαγκά. Ναι, ναι. Και διεκδικούμε όταν κλείσει το κέντρο φιλοξενίας, που όλες οι ενδείξεις είναι ότι σταδιακά και αυτή τη στιγμή μειώνεται και ο αριθμός των προσφύγων που φιλοξενούνται, κάποια στιγμή δηλαδή θα σταματήσει να λειτουργεί σαν κέντρο φιλοξενίας. Μην είστε σίγουρος, γιατί στα νησιά έχουν γίνει πολύ πάλι προσφύγες. Στο Δήμο και να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων και του Χαϊδαρίου, αλλά και γενικότερα της Αθήνας. Mm-hmm. Είναι εύκολη αυτή η διαδικασία τώρα ή το βάζετε για να το βάλετε το θέμα? Όχι, όχι, δεν το βάζουμε έτσι απλά και μόνο για να μπει. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα χρόνιο αίτημα του Δήμου μας και του κινήματος εδώ της περιοχής. Mm-hmm. Να σας πω δύο λόγια μόνο, ότι πρόκειται για μια έκταση 220 στρεμμάτων. Mm-hmm. Είναι κυρίως επιχωματώσεις, μπαζώματα τα οποία είχαν γίνει παλιότερα. Άρα παλιά ήταν θάλασσα εκεί. Με ποιο τρόπο και πώς γινόταν αυτές οι επιχωματώσεις. Mm-hmm. Και υπάρχει μια πλατφόρμα αυτή τη στιγμή. Έχει σχηματιστεί μέσα στη θάλασσα μια μεγάλη πλατφόρμα, η οποία πιστεύουμε ότι θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την αναψυχή των κατοίκων και βέβαια να έχουν και πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο, στη θάλασσα του Σκαραμαγκά, που παράλληλα με μια προσπάθεια πρέπει να γίνει για τον καθαρισμό της θάλασσας, να λειτουργήσει πραγματικά σαν ένας χώρος και αναψυχής και διεξόδου και χαράς για τα παιδιά. Δηλαδή μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα, ναι. Να γίνουν. Δεν ξέρω αν είναι πολύ εύκολο να είναι σύντομα εφικτό να μπορείς να βουτήξεις το Σκαραμαγκά. Αυτό πραγματικά σαν επιστημονική φαντασία μου φαίνεται. Να βουτήξεις σύντομα όχι, ναι. Αλλά πιστεύω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια βελτίωση της περιοχής, mm-hmm, ως προς το θέμα δηλαδή της καθαριότητας της θάλασσας, πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια δεν θα είναι άπιαστο όνειρο. Δεν αποκλείεται και να γίνει. Θα έχω εμπειρία και από άλλα θαλάσσια μέτωπα όπου ήταν βρώμικα παλιότερα, αλλά σήμερα έχουν καταστεί. Ναι, ναι. Ο υπόλοιπος Σαρωνικός. Με τεχνολογία και με την, mm-hmm, τον περιορισμό της ρύπανσης μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Άραστε. Αλλά το θέμα είναι να γίνει το πρώτο βήμα. Ναι. Και το πρώτο βήμα είναι να δοθεί στο Δήμο, ναι, να σταματήσουν πια οποιαδήποτε σχέδια ή ορέξεις οι οποίες θα θέλουν να καταστρέψουν το περιβάλλον εκεί και την παραλία. Οπότε αν γίνει αυτό, το οποίο το δικαιούμαστε βέβαια, πρέπει, αυτό είναι δημόσια περιουσία, mm-hmm, τότε πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορεί να αξιοποιηθεί για το καλύτερο, για το όφελος δηλαδή του λαού. Έχετε κάνει κάποιες κινήσεις, έχετε ζητήσει και επίσημα τον χώρο από την, ναι, ναι, κυβέρνηση? Ναι, ναι, πήραμε και απόφαση, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, mm-hmm, έχοντας ζητήσει τον χώρο. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού, αλλά ότι όταν θα φύγει το κέντρο φιλοξενίας θα αποδοθούν αυτοί οι χώροι στους δήμους που φιλοξενούν τους πρόσφυγες. Και υπάρχει και παλιότερη τοποθέτηση του σημερινού Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, ο οποίος ζητούσε την απόδοση του χώρου στο Δήμο. Ναι. Εμείς νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ όριμο το αίτημα. Θα το παλέψουμε με κάθε τρόπο, mm-hmm, με κινητοποιήσεις, με κάθε τρόπο που
Δεν θα σας πω τώρα όλους τους τρόπους. Εντάξει, προφανώς. Ναι. Προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην χρειαστούν. Να είναι, μπράβο, να είναι σύμφωνοι και να μην υπάρχει πρόβλημα. Καλύτερο. Mm-hmm. Έχουμε πολλά πράγματα, πολλά μέτωπα να παλέψουμε. Οπότε ας μείνει ένα λιγότερο, αν μας το δώσουν έτσι. Πραγματικά. Κρατάμε ότι είναι ομόθυμη η στάση του Δημοτικού Συμβουλίου σας, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί κάποιος να θέλει την περιοχή και να την εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο, κύριε Σελέκο? Βεβαίως, βεβαίως υπάρχουν. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα θαλάσσια μέτωπα είναι φιλέτα για διάφορες χρήσεις. Γι' αυτό δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ναι. Τα συμφέροντα πολλές φορές υπερισχύουν των αναγκών που έχει ο κόσμος. Το συμφέρον για κέρδος, και υπάρχουν γενικότερα σχέδια για όλη την περιοχή του Σκαραμαγκά και της Δυτικής Πύλης της Αθήνας, αλλά εμείς είμαστε μια δημοτική αρχή που δεν δέχεται την εξυπηρέτηση τέτοιων σχεδίων. Ναι. Εμείς παλεύουμε για το καλό των κατοίκων. Άρα είστε έτοιμοι για μάχη και βλέπουμε αν θα χρειαστεί να τη δώσετε ή όχι. Είμαστε έτοιμοι και πραγματικά είναι ένα θέμα που δεν θα κάνουμε πίσω, δηλαδή θα το διεκδικήσουμε μέχρι να το κερδίσουμε. Εμείς ελπίζουμε, γιατί χρειάζεται και από εκείνη την πλευρά μια ανάσα και μια διέξοδο προς την θάλασσα. Είναι η Δυτική Πύλη της Αθήνας, είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι, ξεκινάει από το Δαφνί, έχει και ιστορική σημασία, είναι η Μονή Δαφνιού, είναι ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ιεράς Οδού, είναι το ιερό της Αφροδίτης. Όλα αυτά είναι δίπλα ακριβώς αυτό το παραλιακό μέτωπο που σας λέω. Ναι, υπάρχει μια λίμνη. Το όρος Εγάλιο και το ποικίλο όρος, δηλαδή ο βουνά με καταπληκτική φυσική ομορφιά. Ναι. Και καταλαβαίνετε πόσο άδικο θα είναι εκεί να υπάρχει μια βιομηχανική κατάσταση, να υπάρχει κάτι που θα επιβαρύνει το περιβάλλον και δεν θα δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να πάει να απολαύσει αυτό το περίφημο κόλπο που είναι, ξεκινάει από τον κόλπο της Ελευσίνας και φτάνει μέχρι το Πέραμα. Είναι τρομερή η φυσική ομορφιά που υπάρχει σε αυτό το χώρο. Ή τέλος πάντων μπορεί να γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι πάρα πολύ όμορφη η κατάσταση, αλλά μπορεί να γίνει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ευχόμαστε το καλύτερο, κύριε Σελέκο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ που αναδεικνύεται τέτοια θέματα που αφορούν πραγματικά τις ανάγκες του λαού. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.